Και να πάμε και σε επιμέρους επιχειρηματικές ειδήσεις. Τα νέα για τη Metlen είναι εξαιρετικά. Δώσε μας τα στοιχεία του 9 μήνου. Λοιπόν, τα στοιχεία του 9 μήνου είναι άκρως ενθαρρυντικά για τη Metlen. Έχουμε πολύ μεγάλη έκρηξη της κερδοφορίας στο 9 μήνο σε 482 εκατομμύρια ευρώ, τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας. Ο κύκλος εργασιών επίσης της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μονοψήφια αύξηση, αλλά είναι σημαντική αύξηση. Όπως τονίσατε από την ανάλυση της εταιρείας αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 9 μήνου, την κούρσα, την τρέχει ο τομέας της ενέργειας. Στο 30% υπολογίζεται το μερίδιο αγοράς της Metlen αναφορικά στον τομέα της ενέργειας στην ελληνική αγορά και έχει μπει, αυτό παγιώνεται και εδραιώνεται. Αντίστοιχη βέβαια σημαντική ήταν και η άνοδος και στον τομέα της μεταλλουργίας. Έχουμε επίσης και εδώ πολύ σημαντικές και καλές τιμές στο τελικό προϊόν και στην πρώτη ύλη. Η τιμή της αλουμίνας είναι ανωδική, επομένως καρπώνεται αυτά τα ωφέλη και η Metlen, και τονίζει επίσης συνολικά ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα του τρέχοντος 9 μήνου είναι αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, που κατακτά με συνέπεια και με σταθερό ρυθμό και υψηλότερα επίπεδα μεγεθών παρά τις αναταραχές τις γεωπολιτικές αλλά και των αγορών, και βέβαια ανοίγει και το δρόμο και για την κατάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα περαιτέρω σχέδια της Metlen.